ευρωπαϊκές ανταλλαγές. Στην Ελλάδα υπάρχουν 12 σπίτια της Ευρώπης, αλλά σήμερα λειτουργούν το σπίτι Ευρώπης Θεσσαλονίκης υπό τον κύριο Νίκο Κώστα, προτού το σπίτι Ευρώπης προχωρήσει στο θέμα και στην ενέργεια διάθεση, ήθελα να κάνω μερικές ανακοινώσεις. Είχαμε πει τον Ιανουάριο ότι προετοιμάζουμε μία εξόρμηση στην Κορσική, σε ένα χωριό της Κορσικής, που είναι Χαλκέζε, εκτός από χέρια από Έλληνες, οι οποίοι το 1756 με τον τότε Μητροπολίτη Καριών, εξήγησε το Χαλκέζε. Παρθένιο, πήγε εκεί πέρα και με 800 Εβανιάτες και έκανε ένα χωριό που ήταν μιλά ακόμα ελληνικά, με ελληνικά ονόματα. Βέβαια η δεύτερη και τρίτη γενιά μιλάει γαλλικά. Αλλά το δίκο και υπάρχει και συνδέεται πάρα πολύ με το κίνδυνο της χρημάτισης. Δυστυχώς οι προσπάθειες δεν ευδοκίμησαν, δεν υπήρξε πολύ ενδιαφέρον από αλλιώς των τοπικών συλλόγων και ότι η κυρία Αλεξία Ζανιτάκη είναι η πρόεδρος του ελληνικού συλλόγου και η κυρία Γελτική Οικονόμου είναι η υπάλληλος της Δημαρχίας που είχε αναλάβει τον διευκολύνη και έτσι αναγκαστικά το αναβάλουμε αυτό και αυτό το χρονομίσει στο Σεπτέμβριο ή στον πρώτο. Υπάρχει ενδιαφέρον από δύο φορείς τοπικού στην Ελλάδα, από τη Ζάκυνθο και τη Λέσβο, με προοπτική να οργανώσουμε τέλος Σεπτεμβρίου κάποια εξόρμηση εκεί, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Στην Λέσβο, μάλιστα, μας έχουν υποσχεθεί να συνεργαστούμε και τους πολιτιστικούς φορείς της αντίπερα όχθης, την Τουρκία δηλαδή, για οργάνωση κοινής εκδήλωσης για ευρωπαϊκό θέμα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Γεωροκάπιτας, που ανέφερα προηγουμένως, το 2015 έκαμε την κλήρωση στο Παρίσι, αλλά δεν συμμετείχαμε εμείς, ήταν συμβαίνει και δύσκολο και δεν πήγαμε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Το 2017, το 2016 δεν θα οργανώσει η κλήρωση, το μεταθέτει το Φεβρουάριο του 2017 στο Λουξεμβούργο. Και το Σεπτέμβριο του 2017 θα κάνει την κανονική κλήρωση του χρόνου, του 2017 δηλαδή, στο Ελσίνκι ή στο Παρίσι. Και οδηγούν σε εξαφλίωση και σε διαπραγματεύσει και σε διακρίσει. Τέτοιες εξελίξεις δεν έχουν πλέον Ευρώπη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη. Αναγκαστικά λοιπόν ο συλλογός μας εκ των παραγμάτων είναι υποχρεωμένος να επανέλθει στο μοναδικό θέμα που μεταλαμβάνει σήμερα ο Ρουσέλνης. Την περιβόητη οικονομική κρίση και τις προσπάθειες, αν γίνονται ειλικρινείς προσπάθειες, για την υπέρβασή του. Το όλο θέμα λοιπόν σχετίζεται με το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης αλλά και με το μέλλον της χώρας μας. Παρουσιάζονται μέτρα για τη λεγόμενη αναδιάρθρωση της οικονομίας μας, προς σκοπό να καταφέρει να επιζήσει η Ελλάδα από τη δίνη της οικονομικής κρίσης, να επιτύχει να αυτοποδήσει έναν κυρίαρχη στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική της πολιτική. Να μην εξαρτάται όσον αφορά τις αποφάσεις της από ξένους παράγοντες. Τα μέτρα αυτά τα λένε διαρθρωτικά μέτρα και αποσκοπούν, υποτίθεται, στην επίπτωση των πληγών της οικονομικής κρίσης που μας έχει κυριαρχήσει. Αντίθετα, τα μέτρα αυτά, αντί για εκούλωση, έχουν διευρύνει την πληγή, διότι έχουν μαχαιρώσει βαθιά την ελληνική οικονομία, με συνέπειες να υποφέρει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Τα μηνύματα που έχουν απ' έξω είναι να εφαρμόζονται στις μεταρρυθμίσεις. Εντός εισαγωγικών μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις, ποιες είναι οι τομείς. Υπάρχει ενημέρωση σε αυτά. Καταλαβαίνει ο απλός πολίτης τι είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή του. Κανείς δεν έχει αναλάβει το έργο πληροφόρησης των πολιτών και ότι σημαίνει στην οικονομική διαδικασία που πάνε τα χρήματα των δανείων γιατί χρειάζεται τόσα δισεκατομμύρια κάθε φορά πόσα υποχρεωτικά δανειζόμαστε και τα παραπλήσουμε. Μέχρι τώρα, η κάθε μεταρρύθμιση, ο Έλληνας πολίτης, ο μέσος Έλληνας πολίτης, την αντιλαμβάνεται σαν αλλεπάλληλες αυξήσεις φόρων και εισφορών, σαν μια κρατική, ισοπεδωτική απέτηση από πολίτες, όταν μάλιστα δεν κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά με τα λεγόμενα κάπιτα των δρόμων. Και με τον τρόπο αυτό ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ούτε φόρους ούτε και εισφορές, οι οποίες ετούτοις αναρριθώνται. Πού είναι λοιπόν οι επαγγελόμενες μεταρρυθμίσεις που θα θεμελιώσουν ένα σωστά, ορθολογικά, δίκαια και έντιμα λειτουργού κράτους, που θα είναι σε θέση να ανταποδίδει προς τους πολίτες τις υπηρεσίες εκείνες για τις οποίες εισπράττουν συνεχώς έσοδα και φόρους. Αυτοί οι προβληματισμοί έχουν αποσχολήσει και κατά παραδείγματο τον συλλογό μας. Είχαμε και οργανώσει αρτίο χρέες παρόμοιες συγκεντρώσεις. Τώρα όμως υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις που θα στον κόπο να επαντέσουμε και να ξανακουβεντιάσουμε το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο όμως αποφάσισε να καλέσει τον διακεκριμένο και φωτίγνωστο ιστορικό δημοσιογράφο με άπειρες γνώσεις και εμπειρίες τον κύριο Χρήστο Κόνστα να μας αναλύσει το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό μέλλον της Ελλάδος υπό το πρίσμα των δεσμένων. Είναι εκπτώσει ενδιαφέροντα στον ορίζοντα σαν αποτέλεσμα του χάους της οικονομικής αυτής κρίσης. Τα τελευταία δεδομένα στην Ευρωζώνη μετά τις εκλογές στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2015
δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι διχασμένοι. Η θέση της Ελλάδας για το πακέτο διάσωσης της χώρας μας από την πτώχεια, το γνωστό bail-out, τα μέτρα λιτότητας αλλά και τη βιωσιμότητα του χρέους διαφέρουν από αυτές ακόμα και χωρών που προηγουμένως φαίνονταν να είναι στενοί σύμμαχοι της Ελλάδας στο τραπέζι διαπραγμάτευσης, όπως της Κύπρου και της Ισπανίας. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωζώνης να υπάρχει ομοιογένεια απόψεων και σύγκληση ως συμμαχία και όχι το αντίθετο. Όμως η επιθυμητή ομοιογένεια απόψεων και σύγκληση δεν φαίνεται να είναι εφικτή, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εθνικής δράσης. Υπάρχουν καθημερινά διακούμενες διαφορετικές απόψεις, που πολλές φορές οδηγούν σε ακραίες στηρίξεις θέσεων που δεν είναι βέβαιο ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν να εφαρμοστούν. Η διαφοροποίηση οικονομικών πολιτικών δημιουργεί μια γενικότερη ανησυχία για το μέλλον της Νομισματικής Ένωσης και δείχνει έντονη αμφισβήτηση σε ένα όλο και πιο αδύναμο ευρώ. Είναι γνωστό ότι η δημοφιλία του ευρώ που πολλοί το θεωρούν υπέρ της οικονομικής κρίσης, αλλά και ακόμα και των θεσμών γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, έχει πέσει σε σημαντικά χαμηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αποδυνάμωσης είναι οι πρόσφατες συζητήσεις στα κοινοβούλια χωρών μελών για έξοδο από την Ευρωζώνη, όπως παραδείγματος χάρη της Φιλανδίας, αλλά και εξελίξει στο Ηνωμένο Βασίλειο περί εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το λεγόμενο Brexit. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρωζώνη αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση στερείται καλού πολιτικού περιβάλλοντος. Είναι γεγονός βέβαια ότι μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το νέο πρόγραμμα της Ελλάδας δημιουργήθηκε σοβαρή οικονομική ασφυξία με την έλλειψη ρευσότητας και τον έλεγχο κεφαλαϊκής ροής στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να χρεοκοπήσουν και τον ιδιωτικό τομέα να βουλιάζει ακόμα περισσότερο. Αυτή η περίπλοκη κατάσταση οδήγησε σε πολύμονη στασιμότητα, η οποία μόνο καλό δεν έκανε. Απ' την άλλη, η Ελλάδα εγκλωβίστηκε για τη δίωξή της να οδηγηθεί στην ανάπτυξη, επειδή φυσικά έπειτα φυσικά από πολιετή ύφεση και δεν επιθυμεί τη συνέχεια της αυστηρής λιτότητας και των εισπρακτικών μέτρων σε αντίθεση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις θέσεις της Γερμανίας. Και το σημείο αυτό έχει αποτελέσει ένα ισχυρό παράγοντα αντιπαράθεσης των πολιτικών φορέων τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην περίπτωση της πολιτικής μόλυνσης, όπως δηλαδή ονομάζουν οι ειδικοί της επιπτώσης οικονομικής κρίσης επί του πολιτικού συστήματος, θεωρείται ότι είναι η έκφραση του πολιτικού φόβου, δηλαδή της πολιτικής διάσπασης του κινδύνου. Κατά συνέπεια, η πολιτική μόλυνση θεωρείται ότι είναι μια κατάσταση κατά την οποία δυνητικά κράτη-μέλη θα δυσκολευτούν να βρουν σημάδια στην Ευρωζώνη, προκειμένου να διαπραγματευτούν βασικά θέματα των δικών του συμφερόντων. Επιπλέον, οι εθνικοί πολιτικοί φορείς θα αναζητούν σημεία διαφορών και θα προβάλλουν αυτά ως θέματα που κατά την άποψή τους θα ανάγουν τη χώρα, ενώ θα αποφεύγουν να συνεργάζονται να προτείνουν θέματα για την αποκοινή αντιμετώπιση της κρίσης. Μας έχει λοιπόν καταλάβει η πολιτική μόλυνση και σε ποιο βαθμό υπάρχει κάποια δυνατότητα να αποφύγουμε τη μόλυνση αυτή. Για να αποτολμήσουμε μια στοιχειώδη απάντηση, τουλάχιστον στο δεύτερο ερώτημα, θα πρέπει να πούμε τούτο. Για να βελτιωθεί το κλίμα, απαιτεί πολιτική μόλυνση. Κυρίε και κύριοι, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας διανύει καιρούς καλλιεργούς. Αγωνίζεται να γίνει κίτρια από το οικονομικό αλλιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, αλλά και να διαψεύσει τις κασάδες που μιλούν για περαιτέρω επιτείνωση της οικονομικής κατάστασης. Η ζωή που ζούμε εδώ και μερικά χρόνια είναι διαφορετική από αυτή που απολαμβάνουμε παλαιότερα. Για τους περισσότερους, η ζωή πριν την κρίση είχε ένα ρυθμό, ενώ με την εργασία μας καταφέρναμε ως επιτοπλίστων να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας. Τα αίτια της κρίσης είναι λίγο πολύ γνωστά. Εν προκειμένου, ακούμε εδώ και καιρό λογικούς οικονομικούς επιστήμονες να αναλύουν σε βάθος οικονομικά μεγέθη και οικονομικές θεωρίες. Ωστόσο, ορατές, οδυνηρά ορατές θα λέγαμε, είναι πλέον και οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Τι εννοούμε? Στις δυτικές κοινωνίες, το σύστημα αξιών έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ζωή και η προσωπικότητα του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και η αποδοχή του από τα λοιπά μέλη της κοινωνίας, να βασίζονται πάνω στην εργασία και στην οικονομική του κατάσταση. Με αφετηρία τα προβλήματα στην εργασία ξεδιπλώνεται επομένως όλο το κουβάρι των κοινωνικών επιπτώσεων που πυροδοτούνται από την οικονομική κρίση. Αν προσπαθήσουμε να συνθέσουμε τον πίνακα των κοινωνικών επιπτώσεων, εύκολα παρατηρούμε ότι η ανεργία αποτελεί τον πρώτο τομέα που επηρεάζεται δυσμενώς και άμεσα. Έχει εκτιμηθεί με σημαντικό ποσοστό ασφάλειας ότι χιλιάδες άνθρωποι πρόκειται να χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας του νέου οικονομικού χάρτη που έχει διαμορφωθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χιλιάδες νέοι με πτυχία και μη μένουν άνεργοι. Οι περισσότεροι, πτυχιούχοι, στερούνται του δικαιώματος να δουν τους τόπους τόσων χρόνων, σπουδές, γλώσσες, μεταπτυχιακά, να ευοδόνονται, είτε σε επαγγελματικό είτε σε πνευματικό επίπεδο. Αναγκαστική λοιπόν διέξοδος για αυτούς είναι, δυστυχώς, και το αναφέρουμε με μεγάλο πόνο,
η μετανάστευση σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον η γενέτειρά τους δεν μπορεί να γίνει αρρωγός στην προσπάθειά τους. Περαιτέρων, έχει παρατηρηθεί ότι στις κοινωνίες με χαμηλό βιωτικό επίπεδο, ύφεση, χαμηλά εισοδήματα, ανεργία κλπ. Ενδεικνύει το φαινόμενο της παραβατικής συμπεριφοράς. Αυτό συμβαίνει διότι καταραίει το σύστημα αξιών και το σύστημα κοινωνικού ελέγχου αδυνατεί να ελέγξει την όλη κατάσταση. Τότε ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια ζωφερή και χαοτική κοινωνική πραγματικότητα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το θέμα στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως υγεία ορίζεται όχι μόνο η απουσία νόσου, αλλά και η κατάσταση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι πιεστικές καταστάσεις εν ώψη των στενών οικονομικών μεγεθών αναπόφευκτα θα επηρεάσουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία. Στην ιδέα της οικονομικής αβεβαιότητας, οι άνθρωποι νιώθουν άγχος, ανασφάλεια και φόβο για το τι μέλλει γενέστε. Συναισθήματα τα οποία επιδρούν αρνητικά και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Άλλωστε, οι κακοί οικονομικοί δείκτες είναι ανάλογοι με την κακή υγεία και αυτό και η φτώχεια θεωρείται διεθνώς η πρώτη αιτία θανάτου. Στις φτωχές κοινωνίες παρατηρείται επίσης αύξηση της νησιμότητας, αλλά ένα ποσοστό αισιοδοξίας. Και ευχόμαστε να εργαστούμε όλοι πάνω σε αυτό για το καλό ολόκληρης της κοινωνίας μας. Σας ευχαριστώ. Θέμα η εθνική οικονομική κρίση, η Ευρώπη και ο κόσμος. Από τότε έχουν περάσει χρόνια και έχουν πάρα πολλές αλλαγές. Μέσα στο φάκελο έχουμε ένα μικρό έμφυτο και έχουμε συγκεντρώσει 17 τα πιο σπουδαία άρθρα με τον τίτλο Απόψεις του Κρίστου Πόνσα πάνω στο θέμα αυτό, ώστε αν διαβάσει κανείς όλα μπορεί να αποκομίσει μια πλήρη γνώση τι γίνεται και τι πρέπει να γίνει πάνω στα θέματα που μας απασχολούν. Είναι και μερικά άλλα συγκεκριμένα θέματα παρακάτω, τα οποία τα βάλαμε όλα μέσα ώστε να υπάρχει μια εξωτερικότερη γνώμη του τι γίνεται. Ο κύριε Πρωθυπουργό. Ήταν το 1999 όταν πήρα την πρώτη και μοναδική συνέντευξη από τον Bill Gates. Στο Μόναχο, 99, πριν από 17 χρόνια. Και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, ήμασταν 10 δημοσιογράφοι από διαφορετικές χώρες. Δεν ακούγεστε πολύ καλά. Λίγο πιο δυνατά. Ήμασταν 10 δημοσιογράφοι από διαφορετικές χώρες και ήταν μια συνέντευξη με τον Bill Gates. Όλοι είχαμε έρθει με τα κομπιούτερ μας τότε, τα μεγάλα, 5 κιλά ο καθένας. Αυτός μπήκε μέσα με μια συσκευή. Έτσι, ένα τηλέφωνο. Και είπε, σε πολύ λίγο χρόνο, το όραμά μου είναι αυτή η συσκευή να είναι τα πάντα στη ζωή σου. Το πορτοφόλι σου, η ταυτότητά σου, το κομπιούτερ σου, ό,τι έχει στη ζωή σου θα είναι σε ένα τηλέφωνο. Πριν από 17 χρόνια. Τώρα είναι. Δηλαδή τώρα όλες μου οι σημειώσεις, όλα όσα χρειάζομαι να πω, τα έχω εδώ μέσα. Και τα χοντρά βιβλία και τα τετράδια και τα καρδιά, πλέον δεν χρειάζονται. Ακούστε, θα ήθελα πολύ να θυμηθούμε το 2010, 15 Μαΐου, τι είχαμε πει και πόσο αυτά δυστυχώς έγινε. Η Ελλάδα, αλλά όχι μόνο η Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη υποφέρει από το σύνδρομο του λαϊκισμού. Είναι πολύ εύκολο, εμείς που δουλεύουμε στην ευρωπαϊκή κίνηση και στο ευρωπαϊκό όραμα εδώ και 30 χρόνια, τώρα 40, το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Πάντοτε, ό,τι καλό συνέβαινε στη χώρα ήταν αποτέλεσμα της αποτελεσματικής, της σοφής κυβέρνησης της χώρας. Ό,τι κακό συνέβαινε, έφταιγε η Ευρώπη. Πάντα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Παντού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Γερμανία. Η ενοποίηση των δύο Γερμανιών
για την οποία όλοι εμείς έχουμε δουλέψει, κύριε Βαραλά, και σκληρά. Εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες, εμείς οι Ευρωπαίοι ακτιβιστές, για να γίνει η ενοποίηση, για να γίνει το Βερολίνο πάλι η πρωτεύουσα της Γερμανίας, δουλέψαμε πολύ σκληρά. Και όταν έπεσε ότι δώστε μου μερικά λεφτά τώρα, δώστε μου μια ταμιακή διευκόλυνση για 2-3 χρόνια, δεν με ενδιαφέρει το επιτόκιο, δεν με ενδιαφέρει. Δώστε μου λεφτά, εγώ ξέρω πού βρίσκονται τα λεφτά, θα τα βρω και σε 3 χρόνια θα έχουν τελειώσει. Αυτό ήταν το πρώτο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη, επώδυνη, βαριά δανειακή σύμβαση. Έκτακτη, σαν να πηγαίνουμε στην τράπεζα και να τραβάμε λεφτά από την πιστοτική μας κάρτα. Το πανάκριβο εκείνο επιτόκιο. Αυτό πήγαμε και κάναμε. Πήγαμε και δανειστήκαμε εκτάκτως, αφού δεν μας δάνειζε κανένας άλλος. Κανένας δεν δάνειζε την Ελλάδα εκείνη την εποχή, μα κανένας. Έτσι, πήγαμε και δανειστήκαμε αυτό το μηχανισμό που δημιούργησε, επαναλαμβάνω, όσον αφορά το επιστημονικό σκέλος των διεθνών σχέσεων, πολύ πρωτοποριακός θεσμός της Τρόικας, τον οποίο φυσικά ακολούθησαν και άλλες χώρες μετά. Αυτό δείχνει πόσο σωστό επιστημονικά ήταν αυτό το βήμα. Και δανειστήκαμε από αυτό το μηχανισμό με επιτόκια αρκετά βαριά. Με την προοπτική ότι σε 1, 2, 3 χρόνια θα σουλουπώσουμε το κράτος μας, δεν θα χρειαζόμαστε πια τους μηχανισμούς και θα δανειζόμαστε όπως δανείζονται όλες τις χώρες. Στην πρώτη χρονιά επάνω ήρθανε να δούνε τι γίνεται και διαπιστώσατε ότι στην πρώτη χρονιά, εκεί που έλεγε ότι θα συμμαζέψει τις δαπάνες του δημοσίου, είχε προσλάβει 15.000 περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους από την προηγούμενη χρονιά. Δεν μπορεί να πάστε. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Έγινε ό,τι έγινε, η φασαρία δεν χρειάζεται να το θυμάστε. Θα θυμάστε εσείς τώρα. Και ήρθαμε στο δεύτερο μνημόνιο. Από το αντιμνημονιακό τότε, Αντώνη Σαββαρά. Ίδια λογική. Θα έρθω εγώ, θα τα φτιάξω. Ζάπιο 1, 2, 3, 4 κτλ. Εντάξει. Δεν εμπιστευόντουσαν το πολιτικό σύστημα, πιστεύτηκαν μόνο τον Παπαδήμο. Και κάναν το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους στην ιστορία. Κούρεμα. Σαλίδης μας. Θα κάναν κούρεμα μόνο για τους ξένους και για τους Έλληνες. Πώς το βλέπετε. Είναι δυνατόν να κουρεύανε μόνο τα ομόλογα των ξένων και όποιος ήταν Έλληνας να τους κουρέψουνε. Φυσικά κουρέψανε και τα ομόλογα των πανεπιστημίων, των ασφαλιστικών ταμείων, των τραπεζών. Όπως κουρέφτηκαν και τα ομόλογα των άλλων. Ξεκίνησε πάλι το δεύτερο μνημόνιο. Η ίδια ιστορία. Μπορείτε να παράξετε προϊόντα και αγαθά που να είναι διεθνώς ανταγωνίσιμα, παρακαλώ. Τι χρειάζεστε να σας βοηθήσουμε. Όχι μέτρα, όχι φόρους, όχι περικοπές δαπανών, όχι περικοπές συντάξεων και μισθών. Παράξτε προϊόν. Τι χρειάζεστε. Λεφτά. Πάτε. Το φθηνότερο δάνειο στην ιστορία του πλανήτη. Η Ελλάδα χρωστάει 340 δισεκατομμύρια ευρώ. Με περιθώριο αποπληρωμής 50 χρόνια. 30 έως 50. Με επιτόκιο χαμηλότερο από την Αμερική. Δεν έχει πρόβλημα χρέους η Ελλάδα. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα χρέους. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα εισοδήματος, εθνικού προϊόντος. Τα 340 δισεκατομμύρια είναι πολλά όταν το εισόδημά σου είναι 180. Αν όμως το εισόδημά σου ξαναγίνει 220, 230, 240, 250, ανεβαίνει όπως ανεβαίνουν χρονών των χωρών τα εισοδήματα, το χρέος θα σβήσει. Το μυστικό για να σβήσεις ένα χρέος παντού στον κόσμο, πάντοτε στην ιστορία,
είναι ένα. Το επιτόκιο που πληρώνεις να είναι μικρότερο από το ρυθμό ανάπτυξής σου. Να πληρώνεις δηλαδή επιτόκιο 1, να τρέχει η οικονομία με ρυθμό 2, 3, 4 και έτσι σβήνουν τα χρέη. Έτσι γίνεται παντού και σε εμάς, στο σπίτι μας. Αν έχουμε ένα δάνειο στεγαστικό που τρέχει με επιτόκιο 3, εάν το εισόδημά μας ανεβαίνει με επιτόκιο με ρυθμό 5-6%, το χρέος σβήνει. Άρα, το μόνο που ζητάει ο κόσμος ολόκληρος από την Ελλάδα είναι να αυξήσει το εισόδημά της. Άρα, να κάνει τις πολιτικές εκείνες, να εφαρμόσει τις πολιτικές εκείνες, που αυξάνουν το εισόδημά της. Και πώς αυξάνεις το εισόδημά σου? Όταν παράγεις προϊόντα τα οποία θέλει κάποιος άλλος απ' έξω να τα αγοράσει και τα πληρώσει. Έτσι γίνεται. Έρχονται στην Ελλάδα οι άνθρωποι να κάνουν διακοπές, γιατί το προϊόν που παίρνουν εδώ αξίζει τα λεφτά του. Περνάνε καλά, τρώνε καλά, ζουνε καλά, πληρώνουν. Πρέπει να βρεις 5-6 τέτοια προϊόντα. Ένα δεν φτάνει. Μόνο πλούμε στη ρόπη δεν γίνεσαι πλούσιος. Πρέπει να πούμε σε κάτι άλλο. Έτσι. Πρέπει να φτιάξεις 5-6 τέτοια προϊόντα που να τα θέλει να τα αγοράσει ο άλλος, να πληρώσει για να αυξηθεί το εισόδημά σου. Αντί να κάνουμε λοιπόν αυτή την πολιτική, αντί να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, αξιοποίησης των 5, 6, 7, 8, 10 τομέων της οικονομίας που η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθόμαστε και ασχολούμαστε με την περικοπή μισθών, συντάξεων ή την επιβολή νέων φόρων. Γιατί? Για ένα λόγο. Δεν θέλουμε να αγγίξουμε την ιερή Αγελάδα που λέγεται ελληνικό δημόσιο. Εσείς στο σπίτι σας έχετε 5-6 υπηρέτες, υπηρετικό προσωπικό. Γιατί όχι? Δεν είναι καλό να έχουμε κάποιον να μας αγχειρεύει, κάποιον να μας γυρίζει το σπίτι, κάποιον να το προσέχει? Γιατί δεν έχετε? Γιατί δεν το αντέχετε? Γιατί όμως δεν έχουμε εμείς η Ελλάδα να έχουμε 780.000 δημοσίους υπαλλήλους? Η Ελλάδα δεν είναι φτωχή χώρα. Η Ελλάδα ακόμα και σήμερα είναι η 30η πλουσιότερη χώρα στον πλανήτη. Ακόμα και σήμερα. Είναι όμως μια κακοδιαχειριζόμενη χώρα. Και το πρώτο πράγμα που μου είμαστε εγώ, ο πατέρας μου, ο Πτσίρικο. Σταματήστε να φωνάτε εκεί πέρα. Αγόρι μου, είτε βγάζεις 10 ευρώ την ημέρα, είτε βγάζεις 10.000 ευρώ την ημέρα, αν ξοδεύεις 1 ευρώ πάνω από όσα βγάζεις, είσαι φτωχός. Δεν έχει σημασία πόσα βγάζεις. Σημασία πόσα ξοδεύεις. Αν ξοδεύεις 1 ευρώ παραπάνω πόσα βγάζεις, όποιος και αν είναι ο μισθός σου, είσαι φτωχός, είσαι χρεοκοπημένος. Άρα η Ελλάδα δεν είναι φτωχή χώρα. Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Με πολύ κακή διαχείριση των οικονομικών της, γι' αυτό και έχει ένα τεράστιο χρέος. Άρα, όταν σας ξαναπούν σε τις τηλεοράσεις ότι εμάς ο στόχος μας είναι να κουρέψουμε το χρέος, παραμύθια λένε. Γιατί ακόμα και αν μας κουρέψουν το χρέος, ακόμα και αν μας χαρίσουν το χρέος, ολόκληρο, όλα, 340 δις, σβήστα, όλα, την επόμενη μέρα πάλι δεν λοιπά θα χρειαστούμε. Αφού έσοδα-έξοδα παράγουν ένα έλλειμμα. Αυτό που λέμε πρωτογενές πλεόνασμα, τι είναι? Ότι επιτέλους καταφέραμε φέτος, πέρυσι, το 2014, για πρώτη φορά έσοδα-έξοδα, χωρίς να πληρώνουμε χρέος, να είμαστε ίσα βάρκα σε νερά. Για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν όποιος λέει, γιατί γίνεται μετά από 5 χρόνια μνημονίου να έχουμε αύξηση του χρέους? Φυσιολογικό δεν είναι? Όταν χρονιά με τη χρονιά έχεις έλλειμμα, αυξάνεις το χρέος σου.
έσοδα, έξοδα. Είσαι μέσα, δανείζεσαι, άρα αυξάνεις χρέος. Για να μην αυξηθεί το χρέος σου, πρέπει να μην έχεις έλλειμμα. Για να μην έχεις έλλειμμα, πρέπει τα έσοδά σου να είναι ίδια με τα έσοδά σου. Και κάτι παραπάνω στα έσοδα. Απλό δεν είναι. Είναι κάτι περίπλοκο. Άρα λοιπόν, αντί να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο εκμετάλλευσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, όλοι ασχολούνται με το πόσα λεφτά έχει ο Παπανδρέου, με το πόσα λεφτά έχει ο Καραμαλής, με το πού τράβαλε τα λεφτά του ο Τάδε και ο Δίνα και ο Τάδε. Ό,τι έγινε, έγινε. Έγινε. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν έγινε. Κακοδιαχείριση. Αλλά δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Βάλαμε στη φυλακή του Τζοχατζόπουλου και λοιπόν. Ήρθαν λεφτά, άλλαξε η οικονομία μας, το κοινό παιδί δικαίου αίσθημα. Τώρα, προσέξτε κάτι που είναι σημαντικό. Δεν έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Ελλάδα στην Ευρώπη. Το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα είναι η ακραία έκφανση του συνολικού προβλήματος της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αναπαράξει πλέον το κοινωνικό κράτος της δεκαετίας του 70. Πραγματικά, ήμασταν κάποτε η γυρότερη ήπειρος του πλανήτη με το καλύτερο κοινωνικό σύστημα που υπήρχε. Λίγο ακριβούτσικο ήταν. Πραγματικά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να υπάρξει πλέον. Τελείωσε. Ήρθε λοιπόν η ώρα να προσαρμοστεί το σύνολο της Ευρώπης στα καινούργια δεδομένα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, να ανταγωνιστεί τις μεγάλες δυνάμεις, Αμερική, Ιαπωνία, Κίνα, τις αναδυόμενες οικονομίες. Άρα πρέπει να κόψει, να γίνει πιο ανταγωνιστική. Και επειδή δεν μπορεί να εφαρμόσει δύσκολες πολιτικές, είναι πολιτικά ευαίσθητο το θέμα, αυτά που λέει η Μέρκελ και ο Σόιμπλε, φέραμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη να μας βοηθήσει να γίνει το σύνολο της Ευρώπης ανταγωνιστικό. Γι' αυτό και η κυρία Λαγκάρντ συμμετέχει σε όλα τα Eurogroup, όχι μόνο για την Ελλάδα. Είναι ισότιμο μέλος των συνόδων κορυφής των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Όταν συνεδριάζει το Eurogroup δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Έχει προσλάβει η Ευρώπη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως μόνιμο σύμβουλο για να γίνει μια ανταγωνιστική σύγχρονη οικονομία. Στην Ιρλανδία το κατάφεραν σε 3 χρόνια. Στην Κύπρο το κατάφεραν σε 3 χρόνια. Στην Πορτογαλία το κατάφεραν σε 4 χρόνια. Στην Ελλάδα είμαστε στον 7ο χρόνο και τρέχουμε. Γιατί? Γιατί αντί να εφαρμόσουμε τις συνταγές, βρίσκουμε τον γιατρό. Αυτό κάνουμε. Περνάμε τα κλασικά 3 στάδια κάθε καρκινοπαθούς. Το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση. Αποκλείεται να σημαίνει σε μένα. Ο γιατρός κάνει λάθος. Δεν συνέβη σε μένα. Αδύνατο. Δεύτερο στάδιο, θυμός. Μα σε μένα συνέβη αυτό, είναι δυνατόν. Τι αμαρτίες έχω κάνει, ποιος με έκανε, ποιος με στεναχώρησε και μου το προκάλεσε. Το τρίτο στάδιο είναι η αποδοχή. Είμαι άρρωστος και πρέπει να κάνω θεραπείες. Πρέπει να παλέψω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιήσω ο Σόιμπλε. Προφέρεσα Τσίπρα. Στην παγίδα Σαμαρά, στην παγίδα Παπανδρέου. Φταίνει ξένοι. Κοιτάξτε παρακαλώ πολύ. Όσα λεφτά θέλεις, όσα θέλεις, πόσα λεφτά θέλεις, 100 πάντα, 200 πάντα. Φτιάξε όμως την οικονομία σου. Μπήκαμε στα μνημόνια κύριε Βαρδαλάου, όχι γιατί κάποιος μας τα επέβαλε. Γιατί κανένας άλλος δεν μας δάνειζε. Κανένας δεν έδινε λεφτά στην Ελλάδα. Κανένας. Ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Παναμέζοι, ούτε τα πήγανε. Προσπαθήσανε. Πολλές φορές. Πήγε ο κύριος Καμένος, πήγε ο κύριος Λαφαζάνης. Δεν βρήκανε δανεικά. Όλοι θέλανε να πάρουν κοψοφρονιάς κάτι.
δανεικά δεν έδινε κανένα. Ο μόνο που δίνει δανεικά με επιτόκιο 1%, με επιτόκιο 1%, με επιτόκιο 1%, πέστε μου το κογλίφο που δανείζει με 1% το χρόνο. Το κογλίφι ξέρει, ωραία, 1% το χρόνο. Ποιο το κογλίφο δανείζει με 1% το χρόνο. Αυτοί που ξέρω εγώ δανείζουν 1% τη εβδομάδα. Πάντω. Εμεί δανειζόμαστε με 1% το χρόνο για 50 χρόνια. Με καλύτερα επιτόκια από ό,τι δανείζει στη Γερμανία. Το πρώτο μνημόνιο επιλέξαμε εμείς να μην δανειστούμε με επιτόκια χαμηλά, γιατί είχαμε τα λεφτά. Τα λεφτά υπήρχαν, ξέραμε που είναι. Τα φέρω λέει από την μαύρη οικονομία, θα φέρω από τη φορολογική 30% και θα τα καλύψω. Δώστε λίγο χρόνο για ταμιακή διευκόλυνση. Ελεύθερα. Συγγνώμη, σα διέκοψα για πρώτα. Δεν είναι λίγο ανορθόδοξο να είσαι στο ευρώ και να δανείζεσαι από χώρα που έχει σαν νόμισμα το ρούβλι ή το κινέζικο νόμισμα. Δηλαδή θέλω να πω όταν κάποιος έχει μια ανάγκη, θα δανειστεί πρώτα από τους οικείους του, θα πάει στους δικούς του. Δηλαδή θα ζητήσει από τη μάνα του, από τον πατέρα του, από τον αδερφό του. Θα πάει σε έναν. Ούτε και στον γείτονα, γιατί ο γείτονας είναι και αυτός κατά κάποιο τρόπο οικείος. Θα πάει σε ένα πολύ πολύ μακρινό, θα πει εγώ δεν θα σε δανείσω. Η μάνα σου, ο πατέρα σου, αυτοί οφείλουν. Θέλω να πω ότι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τα 340 δις που χρωστάμε, ούτε 317 δις είναι τώρα να τα πάρει πίσω και άλλα έξω να πάρει μετά. 340 δις, τα πιο πολλά λεφτά τα χρωστάμε 220 στον ESM, 140 στο προηγούμενο μηχανισμό στον EFSF και καμιά 50 σε διακρατικά δάνεια από τους φίλους μας δανειστικά. Και γι' αυτό τα επιτόκια είναι χαμηλά, είναι χαριστικά τα επιτόκια. Γιατί από οικονομική πλευρά φαίνεται να είναι και πιο σωστή. Βέβαια. Του δανεισμού από του εταίρου. Δεν συμπαθώ καθόλου τον Γιώργο Πατρέ. Καθόλου δεν συμπαθώ. Αλλά στο κομμάτι αυτό είπε ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς. Ότι είναι προσβολή για το ευρώ να πάει να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για δανεικά. Πρέπει να δούμε κάτι πιο ευρωπαϊκό, ρε παιδιά. Και φτιάξαμε αυτό το μηχανισμό τη Τρόικα. Τον οποίο εφαρμόσαμε και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Και στην Κύπρο τον ίδιο μηχανισμό. Αυτό που διευθυνόησε ο Παπανδρέου. Αυτό ήταν η τσιπνάδο του. Αυτό ήταν το σωστό. Αυτό ήταν το θεσμικά σωστό. Αυτή ήταν η συμβολή του. Μέχρι εδώ. Τελείωσα. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, όταν σε δανείζει κάποιο, δεν στα δανείζει για να τα φας. Θυμάμαι τις συζητήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να μαλώνει ο Κωνσταντίνου, ο Γιώργος, ο Υπουργός Οικονομικών, με τον Χρήστο τον Παπουτσί, εάν θα παγώσουν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων στο επίπεδο των 2.200 καθαρά. Ή στο 2.400 καθαρά. Αυτή ήταν η συζήτηση που ήταν στη Βουλή μέσα στο πρώτο μνημόνιο. Και σας ρωτάω, εάν είσαι χρεοκοπημένος, πληρώνεις αυτό το μισθό στο διεθνικό σου προσωπικό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπηρέτες του δημοσίου. Εμείς επιμένουμε να έχουμε 800.000 δημόσιους υπαλλήλους και μάλιστα καλοπληρωμένους. Και αυτή η κυβέρνησή μας. Όχι, απλά να μιλήσουμε. Είπατε ότι μπορούμε να έχουμε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξη. Αυτό μπορούμε να το εκπονήσουμε χωρίς τις υπόλοιπες τρόικα. Και το λέω αυτό για το εξή λόγο. Η εμπειρία του 1929 με το Διεθνές Οικονομικό Κράχ τότε, όπως γράφουν τώρα, θα συγγράφω αυτό και διαβάσουμε, έλεγε ότι όταν στην Αμερική έγινε αυτό και μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι Αμερικάνοι μείνανε άνεργοι ξαφνικά, ο Winston τότε πρόεδρος είπε. Ρε παιδιά, για να μπορέσω να έχει πρώτο φόρου και εισφορέ, θέλω ό,τι ανάγκη να ξυλώσουν όλα τα πεζοδρόμια τη Αμερική, παλιά και καινούργια, χαλασμένα και μη χαλασμένα και να ξαναβάλουν τα πάντα. Έτσι θα δημιουργήσουν ένα πληθωρισμό, αλλά θα παίρνουν οι φόρου, θα παίρνουν και ασφαλιστικέ εισφορέ. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει. Και ότι λέει και ο Ινσιανό για ποιο παράδειγμα. Όχι, η ιστορία μιλάει, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχει όμω απάντηση. Εντάξει, λέει λοιπόν τώρα η Μάγκελ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί αν το κάνω εγώ αυτό. Ο πληθωρισμός θα έχει επεκτατικές τάσεις και στα άλλα κράτη της Ευρώπης και θα χαθεί αυτό το χαμηλό ποσοστό που υπάρχει σήμερα. Πρώτο. Αυτά όταν τα εφάρμοσε ο Ρούσβελτ τότε. Ο Βίλσον τότε. Δεν ήταν υπερδανεισμένη η Αμερική. Τι πόνε χρήμα. Ένα. Δύο. Το πρόβλημα μιας υπερδανεισμένης χώρας δεν είναι να τις δώσεις καλά δανεικά. Όταν κάποιος είναι τοξικομανής δεν του δίνει ναρκωτικά. Εμείς είμαστε υπερδανεισμένοι. Το περάσαμε αυτό το στάδιο, κύριε Μαρδαλάκη. Τρία πακέτα τελών, όπως θα λέγανε όλα αυτά, περάσαμε.
Ελλάδα πήγε στο ευρώ, όταν η Ελλάδα πήγε στην Ευρωζώνη, της είπαν πάρε λεφτά και φτιάξει οικονομία. Πακέτο Ντελόρ, πακέτο όπως λέγανε τα άλλα, τα διαφορετικά πακέτα, με μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Τους δώσανε τζάπα χρήμα. Ξέρετε πόσα λεφτά έχει εισπράξει η Ελλάδα από το 1981 μέχρι το 2010. Μέχρι το 2010. Ξέρετε πόσα λεφτά έχει πάρει. 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ. 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ. Τζάμπα χρήμα. Κοινοτικά κονδύλια, επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις. Τώρα, το τι τα κάναμε εμείς και ποιοι τα κάναμε, αυτό είναι ένα θέμα, το συζητήσουμε. Πώς τα περάσατε. Αλλά η περίοδος του να δουλέψουμε, να σκάφουν οι εργάτες, το περάσαμε. Τελείωσε αυτό. Δεν το δοκιμάσαμε καν. Το περάσαμε, το κάναμε. Πώς έγινε η ανάπτυξη, νομίζετε, 1,1 τρισεκατομμύρια. Τώρα που είσαι υπερδανεισμένος, τώρα που χρωστάς 340 δις, το να σου δώσω άλλα 300 δις, δεν σε σώσει. Είναι σαν το μεθυσμένο, να πας να δώσει ένα μπουκάλι νιούς και ακόμα. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Ένα. Δύο. Αυτή τη στιγμή, πάλι επαναλαμβάνω, δεν έχεις πρόβλημα χρέους. Τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, είναι λογική. Έχω βγάλει τη φήμη του μνημονιακού, έχω βγάλει τη φήμη του πώς λένε, Γερμανοτσολιά, όλα αυτά. Αλλά τη λογική θέλω να ακούσουμε. Τι είπανε. Έχεις χρέος, μπράβο. Άστο. Σε μένα. Τα πληρώνω εγώ. Εσύ φτιάξε την οικονομία σου. Βγήκε η Zeitung και είπε ότι το 95% των δανείων λέει πήγε στις τράπεζες τις ευρωπαϊκές και δεν πήγε στους Έλληνες. Έτσι δεν είπαμε. Γι' αυτό το είπαμε πω τι έγινε. Εάν μου ελαρίσετε εσείς κύριε Φαρδαλά σήμερα 100.000 ευρώ, σας διαβεβαιώ ότι μόλις μου τα δώσετε στις τράπεζες θα τα δώσω. Εκεί χρωστάω. Πού θα τα κρατήσω στη τσέπη μου, αφού χρωστάω, στεγαστικό, καταναλωτικό. Προφανέστατα. Όταν λοιπόν είπανε. Κακή ενημέρωση, εδώ δεν είναι. Μια παρεμηνία. Όταν λοιπόν λένε, άσε το χρέος σου, το πληρώνω εγώ. Άσε το επάνω. Το πήραν τα κράτη επάνω του, οι εταίροι σου. Το φορτώθηκαν οι φορολογούμενοι πολίτες των άλλων κρατών. Εσύ πληρώνεις 1% το χρόνο. Μόνο. Φτιάξε οικονομία όμως. Άρχισε να παράγεις κάτι. Άρχισε να παράγεις κάτι, ώστε να μπορείς να ξεπληρώσεις κάποτε. Δεν κάναμε αυτό. Αναλογήθηκε για αυτή την αλλογή όμως. Εργασία εδώ στο κεφάλι, πώς το κεφάλι. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε πρόβλημα χρημάτων κύριε Δαρφάνταλα, έχουμε πρόβλημα αξιοπιστίας. Δόθηκαν λεφτά, επαναλαμβάνω. Είναι το νούμερο τεράστιο. 1,3 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στην ελληνική οικονομία. Αυτό που εμείς λέμε ανάπτυξη ήταν η κατανάλωσή μας, αφού φάγαμε αυτά τα λεφτά. Ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν έχει πάθει κυβάρο να ξεκινήσει κάτι. Βεβαίως δεν έχει. Βεβαίως δεν έχει. Αλλά δεν πρέπει να ξεκινήσει κάτι. Ποιος θα δανείσαι ένα υπερδανεισμένο. Πάτε να δανείσαι στον κύριο Κουρί του Άτερ. Τότε είναι ένας φάμος λίγος και μιλά πηγαίνει. Θα πάτε να δανείσαι στον κύριο Κουρί του Άτερ. Εσείς προσωπικά θα δίνατε 10.000 ευρώ στον κύριο Κουρί του Άτερ. Που έχει χρεώσει το Άτερ με 500 εκατομμύρια. Αφεντικό που είναι, πρώην αφεντικό, ξέρω. Χρέωσε το μαγαζί που είχε με 500 εκατομμύρια. Ποιος θα πάρει να του δώσει λεφτά. Το σχέδιο McKinsey που ήταν προηγουμένως. Έχει ναι. Ποιος δεν το εκμεταλλεύτηκε. Μα υπάρχει ακόμα. Όλο αυτό το σχέδιο. Ποιος δεν το εκμεταλλεύτηκε. Η κυβέρνηση, κάποια κυβέρνηση είναι δική. Όλα. Μα υπάρχει ακόμα. Είναι οι 8 τομείς. Είναι τουρισμός προσθέμε με υψηλού. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Χρωμάτων προσθήκων γιατί είμαστε καλοί σε αυτά. Ενέργεια. Πού έχουμε. Τι πρέπει, τι κίνηση πρέπει να δώσει αυτό για να υλοποιηθεί. Να δουλέψουμε σε αυτά. Να παίρνουμε τα λεφτά. Να παίρνουμε λεφτά. Δανειζόμαστε. Απλώς τα λεφτά επιμένουμε να τα δίνουμε σε δημοσίους υπαλλήλους. Ο κύριος Καρανίκα. Ο κύριος Καρανίκα παίρνει 2.500 ευρώ. Και στα κόμματα. Για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν έχει γίνει ποτέ καμία αναλογιστική μελέτη να δούμε τι αρμοδιότητες έχουν, τι επιβάλλει το κράτος να δημιουργεί μέσα στη δημόσια διοίκηση και πώς χρειάζονται. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσες κοινωνίες. Μπορεί να εκτελούνται με 5 ή 7 λεωφορεία κάθε μέρα, μπορεί να είναι 2. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν χρειάζεται από εδώ. Γιατί είναι μια μελέτη να πούνε ότι είναι μια μελέτη. 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 Όχι, δεν είναι μια μελέτη. Είναι μια μελέτη. Είναι μια μελέτη. Είναι μια μελέτη. Επαναλαμβάνω και πάλι. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, όπως θα κάνουμε στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας τι θα κάνουμε. Δεν χρειάζονται απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, γιατί είναι κοινωνικά ανάλογα ό,τι θέλετε. Πωλήσεις χρειάζονται. Υπάρχει κάποιος λόγος. Έχουμε τις αεροπορικές μεταφορές και τις έχουν ιδιώτες. Τι
τις αυτοπλοϊκές μεταφορές τις έχουν οι ιδιώτες. Γιατί να έχουμε τις υδρογραμμικές γραμμές να τις πληρώνει το κράτος 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα μας κοστίζει. Γιατί, ποιος είναι ο λόγος που τα ταχυδρομεία είναι κρατική υπάλληλη. Εσείς δηλαδή όταν θέλετε να στείλετε ένα γράμμα, δεν το πάτε στην ACS, στην DHL κτλ. Υπάρχει κάποιος λόγος που αυτή πρέπει να είναι κρατική υπάλληλη. Πούλατε. Άσε τον ιδιωτικό τομέα να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει. Και το τελευταίο που θέλω να σου πω, τελευταία ερώτηση από μένα, είμαι απαρτής, γιατί θα το σχολιάσουμε αυτό. Πάντα δεν είναι. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες αναφέρουν σε 13 σημεία, λέει σαν εκεί. Σαν σημείο, θεμέλιο, στήριξη της ευρωπαϊκής νοοποίησης, θα το πει στο λοιπά. Αυτή είναι η αλληλεγγύη, η καρτά. Υπάρχει ή δεν υπάρχει σήμερα. Εσείς τι λέτε. Πώς δεν υπάρχει. Μας δανείζουν οι φορολογούμενοι πολίτες τα λεφτά τους. Πάει, επαναλαμβάνω, τι λέει σήμερα ο Σόιμπλε, δεν πρόκειται να υπάρξει κούλεπα χρέος, λέει ο Σόιμπλε, γιατί. Γιατί υπάρχουν υπουργοί, πώς θα πάει ο Σλοβαίνος Υπουργός Οικονομικών στο Κοινοβούλιο και θα πει, χαρίζω στους Έλληνες 100 εκατομμύρια, δεν λέω παραπάνω. Τη στιγμή που τα στερεί τα 100 εκατομμύρια από τους δικούς των ανέργους. Έχει η Ισπανία 5 εκατομμύρια ανέργους. Και μας δανείζει εμάς με 1%. Δανείζεται η Ισπανία με επιτόκιο 5% και μας δανείζει με 1%. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη. Τι είναι. Απλώς εμείς θέλουμε κι άλλα. Γιατί για να συντηρήσουμε αυτό που έχουμε. Το οποίο αποδεδειγμένα δεν είναι παραγωγικό. Αποδεδειγμένα έχει αποτύχει. Το έχουμε δει να σβήνει, να πεθαίνει. Μήπως παίρνει καμία ένωση στο ακροατήριο, η κυρία Μοντά. Θύψε το κουμπάκι να είναι διατάξει και να γραφτεί στο ρόλο του πρακτικά. Ναι, αυτό είναι το ρόλο κόκκινο. Πιο κοντά, πιο κοντά. Κοίτα, κοντά στο μικρόφωνο. Κοντά στο μικρόφωνο, σε ακούτε. Προσωπικά, εγώ δεν πιστεύω ότι φταίνει οι κακοί ξένοι με ό,τι έχουμε πάθει. Γιατί δεν μας βάλανε το πιστόλι στο πρώτο αφού να πάρουμε τα νικά. Εμείς πήγαμε γυρεύοντας. Εμείς μαγειρέψαμε τα στατιστικά, ο Σιμίτης, εκτός που τα παρουσίασε όλους για να πάρει και αυτό. Και αυτό είναι ένας αστικός μύθος. Ναι, αλλά το θέμα... Γιατί, θα σας πω κάτι, συγγνώμη, σας ναι. Αυτό το περιβόητο swap της Goldman Sachs που έκανε ο Σιμίτης. Το έκανε αφού πήγαμε στο ευρώ, ρε παιδιά. Όχι, και προκειμένου να μπούμε το ψηφό. Όχι, το έκανε, το swap έγινε αφού πήγαμε στο ευρώ. Τα κόρτα τα στατιστικά τα έχει κάνει από πριν. Αφήστε τα λοιπόν. Άρα δεν είναι γυρευμένα στατιστικά, είναι παραμύθια, αυτά είναι αστική μύθη. Οπωσδήποτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε σε ένα διέξοδο. Και από εκεί και πέρα, όποιος και να δερμηθεί λεφτά, αυτός που του είχε δανείσει θέλει πίσω τα λεφτά του. Δικαίωμά του. Ούτε αυτό σημαίνει. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς εξακολουθούσαμε και πέραμε τις επιδοτήσεις με τις ευλογίες των βουλευτών που γίνανε, δεν είχαν ούτε καν ένα πρόβατο και κάναν επιδοτήσεις, δεν είχαν ούτε καν μια ελιά και οι άνθρωποι που είχαν, επειδή δεν ανήκανε σε κανένα κόμμα μισό τους στην απέξω, φτάσαμε να διαγόρουμε το χρέος, φτάσαμε να παίρνουμε επιδοτήσεις που δεν μας ανήκουν. Από εκεί και πέρα, έρχονται τώρα οι ξένοι και λένε μειώστε τις δαπάνες σας. Και εμείς τι κάνουμε, κύριε Κωνσταντίνε, να μειώσουμε τις δαπάνες μας, δίνουμε αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους και βάζουμε φόρους στους έρημους, τους συνταξιούχους και τους ανύπαρκτους εισοδηματίες, δεν υπάρχουν πια. Και το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι, να σας πω εγώ τι έπαθα την περασμένη εβδομάδα. Πήγα να πάρω ένα σάκο τσιμέντο, το οποίο έχει 7,5. Μου λέει ο μαντράς, και έκανα ό,τι μου είπε, γιατί σε λίγο θα τρέψω στο Λερόι, δώσε 6. Του δίνω 50, όχι. Όποτε θέλεις, όποτε μπορείς, θέλω να μου τα δώσεις. Δεν ήθελε ούτε καν να ανοίξει τη μηχανή να κάνει τη συναλλαγή. Ήθελε να βάλει τα 6 ευρώ στην τσέπη. Σήμερα πήγα να ψωνίσω από ένα μπακάλικο της γειτονιάς και μάλιστα είναι και καλή περιοχή. Ψωνίζω, μου λέει ένα τάλιρο, ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι αν δεν κάνουν αυτά, οι άνθρωποι θα κλείσουν. Αποτέλεσμα, θα πρέπει εγώ να πληρώσω παραπάνω έμφυα, θα πάρω τα σπίτια μου στο σφυρί που έκανα οικονομία μια ζωή στις τράπεζες, ξέρω από εκεί. Εγώ που μιλάω, δεν πήρα ποτέ λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, ούτε καν από Έλληνα ιδιώτη. Κάνετε λάθος. Γιατί... Εγώ που ποτέ δεν δούλευα στο δημόσιο, έτσι, δούλευα στο Alter. Το Alter που ποιος το στήριζε. Ναι, εγώ που ξέρω τράπεζα. Για... Σε ποια? Στη Ρόγια και στη Σύπη. Και λοιπόν, και τι νομίζετε, δεν έπαιρνε λεφτά. Εσείς μόνο το δημόσιο έπαιρνε. Πολλά λεφτά έπαιρνα. Πάρα πολλά. Μόνο το δημόσιο. Μόνο το δημόσιο έπαιρνε λεφτά. Πολλούς φόρους. Εσείς τότε, που αγοράζετε τα ομόλογα με 7 και 8% επιτόκιο, είχατε κόστος χρήματος ως ξένη τράπεζα 2 και παίρνετε 8. Άρα το δημόσιο έπαιρνε λεφτά και εσείς. Ποιος ήταν και τις δύο τράπεζες. Αυτό που περιμένω εγώ από τις 6
τις κυβερνήσεις μας. Διότι το μόνο που σου νοιάζει είναι το μελαδιάκι τους γιατί το δημόσιο. Δεν είμαι κακιά, δεν θέλω πολύ. Σημάζευα θέλω. Να μην κάνω ανύπαρτα έξοδα, ξέρω εγώ, ταξίδια, να μην κάνω ανύπαρτες υπερορίες. Εκεί που βλέπουν ότι ανεβάζουν τις εισφορές, είναι μισθό. Εκεί όμως που ανεβάζουν τους χώρους, δεν μιλάνε. Να πούνε, επιμένουμε, θα βάλετε τάξη στο δημόσιο, θα περιορίσετε τα έσοδα. Δεν θα ζητάτε φόρους. Εμά αυτό το καλύτερο φόρους θα πρέπει να γίνει. Άρα ζητάτε εσείς κόφτη. 10 χρόνια προσπαθεί ο Σόιμπ. Προσπαθεί 10 χρόνια ο Σόιμπ να τον επιβάλλει τον κόφτη. Τώρα, πρώτη φορά αριστερά αυτό. Θα το πετύχει. Ότι
νόμισμα και να έχουμε στην τσέπη μας, το πρόβλημα παραμένει. Διαμάντια να έχουμε στην τσέπη μας, όχι δραχμές. Διαμάντια. Αν συναλλασσόμαστε με διαμάντια, στο τέλος της ημέρας το πρόβλημα είναι το ίδιο. Τα έξοδά σου πρέπει να είναι λιγότερα από τα έσοδά σου. Άρα το νόμισμα, κύριε, επιτρέψτε να σας απαντήσω, το κατάλαβα. Και επιτρέψτε θα μπορούσα να γίνω πολύ θετικό και να σας πω ότι χάρη σε εσάς κυβερνάει σήμερα ο Τσίπρας. Έτσι. Αλλά δεν θέλω να το πω αυτό. Ειδικά σε μένα νόημα. Ειδικά σε εσά, γιατί αυτή η νοοτροπία που κάποιοι ξένοι απεργάζονται σκοτεινά σενάρια για να υποδουλώσουν την Ελλάδα, αυτό ακριβώς η συνωμοσία τη ανοησία. Επιτρέψτε μου να σα πω. Γιατί υπήρχε ένα πατριώτη. Θα σα απαντήσω. Υπήρχε κανένα. Ποιο ήταν. Ήταν. Ο Εβραίο. Ο Αρών. Εντάξει. Ο άλλο. Αγαπητέ. Εντάξει. Ή ο Τσοκαντζόπουλο. Όλοι αυτοί οι Έλληνες, οι προδότες ή ο Προφυλόπουλος. Το ερώτημα είναι σαφές, αγαπητέ. Να μαντρεύονται οι Προφυλόπουλοι. Λοιπόν, όποιοι είναι οι ηγέτες μας, είναι αυτοί που έχει συμπλέξει. Ακόμα και οι σημερινοί, αγράμματοι, απολύτως απέδευτοι. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχει υπουργό παιδείας, άνθρωπο που δεν έχει πτυχίο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Λοιπόν, αλλά και αυτός ο κύριος Φίδης είναι δικιά μας επιλογή. Και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι. Ένα. Να απαντήσω, επιτρέψτε να σας απαντήσω γιατί είπατε πολλά. Δεν είναι δικιά μας επιλογή. Καλά, διότι όταν εμείς κληθήκαμε στις κάλπες, κληθήκαμε για να κλέψουμε τον τύρανό μας. Και όχι το προστάτη μας. Τι να κάνουμε, αυτό δεν είναι. Διότι απαγορεύτηκαν τον Καραμαλή να πάρει υποψηφιότητα. Και το 3% που είχε ο Τσίπρας ξαφνικά έγινε 36%. Αγαπητέ κύριε, ακούστε. Δηλαδή, πάνω στις κοινοποδιές όλους τους καλούς πρέπει να κάποτε να κυβερνάτε. Είστε συγκράτητος. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο στο εξής. Μας τη γράφει ένας Καποδίστριας, πολύ σωστό αυτό. Και ήταν υπερθεματίστε, σα το λέω. Και το μισθό του ακόμα τον έδινε. Δεν μπορώ να φέρνω το μισθό. Σωστά, σωστά. Και αυτό ήταν το στόχο του. Ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα, η οποία πράγματι ξέρετε και αυτό ήταν η γερμανική κοινωνία μια μεγάλη καφόλια. Γι' αυτό δεν το προλαβαίνω. Εντάξει, όμω δεν είχα ξαναγκάσει. Άγιο ρώτησε από κάτω παρακαλώ. Να ρωτήσει κάποιο άλλο κάτι τώρα. Κύριε Ιωτέ, ο κ. Σαρπάο, παρακαλώ. Αν κατάλαβα καλά, αγαπητέ κύριε Κώστα, είπατε ότι το πρόβλημά μας είναι ανάπτυξη. Έτσι, και τραβάτε σε αυτό το τομέα πρέπει να δουλέψουμε. Άρα, συνεπώς, όλα αυτά τα χρόνια έγινε μια κακή πολιτική και άρα η πολιτική μας είναι αυτή η οποία φταίνε κατ' ουσία για την ανάπτυξη. Εμείς τους διαλέξαμε. Πώς? Εμείς τους διαλέξαμε. Άρα, δηλαδή θέλω να πείτε, μόνο εγώ θυμάμαι, να ολοκληρώσω, μόνο εγώ θυμάμαι 3 εκατομμύρια ανθρώπους να βγαίνουν στον δρόμο και να πανηγυρίζουν τότε που έφυγε ο Καραμαλής από την εξουσία. Ή προηγούμενα, όταν έφυγαν οι κλέφτες του Πασόκ το 2004, που βγήκαν όλοι στους δρόμους και πανηγύρισαν και αφού έφυγε ο Καραμαλής, ήρθε ο Παπανδρέου με 45%, 45% παρακαλώ πήγαινε. Άρα λέτε. Εμείς τους διαλέξαμε. Άρα, αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι φταίνει και η πολιτική και εμείς τους διαλέξαμε. Εκεί καταλήγετε. Τώρα μιλάμε όλοι μαζί και δεν μπορεί να γίνει καμία συνεννόηση. Άλλη ερώτηση υπάρχει από το ακροατήριο. Ο κύριος Πλάτας, παρακαλώ. Εδώ η δεράτε εδώ πέρα και πατήστε το κουμπάκι. Εδώ το κουμπάκι το κόκκινο πατήστε εδώ πέρα. Γεια σας. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ 30 χρόνια, οι πολιτικοί ξεχάσανε ότι πρέπει να δουλέψουν και κάνανε 365 μέρες αντιπολίτευση και προεκλογικό αγώνα. Τίποτα άλλο δεν κάνανε. Οποιαδήποτε τζομπέρι και να βγαίνει πάνω, όλο κάνανε προεκλογικό αγώνα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Κανείς δεν δούλεψε την Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι σωστό που είπατε, το είπε ο κύριος Σιάκουρης, ως πολιτικό, πώς το είπες, πολιτικό, κάπως το είπες προηγούμενος. Είναι σωστό, δηλαδή η οικονομική κρίση επέφερε διαίρεση των πολιτικών δυνάμεων και όχι εντοπίσει. Αυτό είναι σωστό. Εάν δεν υπάρχει άλλη, ο κύριος καθηγητής, κύριε Τζεβάνιδη, το κουμπάκι. Τίποτα, κάθε μέρα. Ο κύριος
κύριος Κώστας είναι φοιτητής μου και επειδή είναι επιτυχημένος, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου εξαιτίας του επιτυχημένο καθηγητή. Το θέμα, το κυριότερο από όλα που αφορά τον προβληματισμό μας, είναι η ποιότητα της πολιτικής μας ηγεσίας. Είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα το οποίο δεν φροντίσαμε να το λύσουμε σωστά και γι' αυτό ταλαιπωρούμεθα. Έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο στις εκδόσεις Παπαζήσης για το πώς θα γίνεται καλύτερος πρωθυπουργός και για την ποιότητα της ηγεσίας μας. Αν το εφαρμόσουμε αυτό, έτσι που υποδεικνύω, θα είμαστε η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Να μην ξεχάσω να πω, ενθυμόμενος την υπόμνηση από τον φοιτητή μου, ότι η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου σε πολιτιστικό πλούτο. Ποιος έχει Παρθενώνα, ποιος έχει Όμηρο, ποιος έχει Σοκράτη. Αυτό το στοιχείο το αγνοούν όλοι, διότι βλακωδώς και ηλιθίως εκτιμούν τον πλούτο της χώρας με βάση το εθνικό εισόδημα. Ενώ το πιο σωστό είναι να κάνουν απογραφή του εθνικού πλούτου. Και αν το κάνουν αυτό, η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ σωστό. Επειδή έχει περάσει η ώρα, κύριε Μαντάς, κάτι κύριε Μαντάς. Τώρα έχουν ένα περιγραφικό και ένα διαπιστωτικό χαρακτήρα ως προς τα δεινά που έχει μια κυβερνία. Θα ήθελα να δούμε λιγάκι το πώς θα πρέπει να κάνουμε πλέον αυτό το σχέδιο ανάπτυξης που είπε ο κύριος Κώστας και να κάνουμε δηλαδή τα αίτια τα οποία έχουν δώσει μάλλον το ελεύθερο πεδίο που έχουν οι πολιτικοί μας να δρουν, ας πούμε, και να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς καμία συνέπεια. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή την έννοια της πολιτικής ευθύνης. Αυτή η έννοια της πολιτικής ευθύνης νομίζω ότι είναι η ρίζα του κακού και πρέπει κάποτε να σταματήσει. Δεν μπορεί άλλα να εξαγγέλει ο καθένας κυβερνήτης προεκλογικά και άλλα να κάνει στο τέλος χωρίς να έχει καμία ευθύνη. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Όταν λέμε σχέδιο ανάπτυξης και με 7-8 τομείς, είναι πολύ συγκεκριμένο. Ένα μαγαζί πουλάει καλά προφιτερόλ. Είναι γνωστό για τα καλά προφιτερόλ. Αυτό είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Πουλάει καλά B&B. Πουλάει κάτι καλό. Κάνει κάτι καλό. Χτίζει λοιπόν την πελατεία του γύρω από αυτό το προϊόν. Πάμε να φάμε σουβλάκι στο. Πώς το λένε αυτό, κάτω εκεί στο. Έτσι, καράβα, γιατί κάνει καλό σουβλάκι. Και γύρω από το σουβλάκι φτιάχνει και άλλα πράγματα. Φτιάχνει και μπριζόλε, φτιάχνει και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να χτίσουμε γύρω από του τομεί που η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Πιστέψτε με όμω. Αυτοί οι τομεί δεν είναι δικηγόροι. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Η Ελλάδα έχει σήμερα, η Αθήνα εδώ, έχει 45.000 δικηγόρου. Έχει 75.000 μηχανικού. Έχουμε 95.000 γιατρούς. Έχουμε πιο πολλούς γιατρούς σε απόλυτο αριθμό από όσους έχει η Γερμανία. Σε απόλυτο αριθμό, όχι ανά χίλιους κατοίκους. Σε απόλυτο αριθμό. Γι' αυτό και πάνε οι άνθρωποι και δουλεύουν εκεί. Και βγάζουν ένα καλό ενοκάμματο. Τι σημαίνει αυτό. Εφόσον ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι 7-8 τομείς πάνω στους οποίους η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, εκεί πρέπει να στρέψουμε την εθνική αποταμίευση. Τα φορολογικά κίνητρα και το ανθρώπινο δυναμικό, τα πανεπιστήμια. Εμείς όμως στέλνουμε τα παιδιά μας να γίνουν δικηγόροι, γιατροί, δημοσιογράφοι και μάλιστα δημοσιογράφοι του στυλ Ταρτιάνας. Έτσι. Λοιπόν, μου είναι και φίλοι μου, γι' αυτό την αναφέρω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είναι και καλή δημοσιογράφος που πάει, η Ταρτιάνα είναι δημοσιογράφος, όχι σαν κάποιες άλλες. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν λοιπόν έρχεται κάποιος ξένος, μελετάει την οικονομία σου και σου λέει αυτή είναι η 7 σου τομείς. Κάνε εσύ σε αυτούς τομείς. Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν επενδύουμε. Δεν επενδύουμε σε αυτούς που θέλουμε. Θέλουμε να στηρίξουμε το κράτος μας, όπως ήταν πριν. Θέλουμε να έχουμε, σας έλεγα προηγουμένως, σιδηρόδρομους κρατικούς. Γιατί. Για ποιο λόγο. Έτσι. Θέλουμε, λέει, να μείνει η ΔΕΗ κρατική. Γιατί. Δίνουμε ακόμα και σήμερα, κύριοι, ακόμα και σήμερα, πληρώνει το κράτος 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να παίρνουν συντάξεις οι κύριοι Φωτόπουλοι. Γιατί δεν πληρώσαν.
Σύμφωνοι. 600 εκατομμύρια ευρώ δίνουμε το χρόνο. Άρα λοιπόν, αντί να επενδύσουμε στους τομείς όπου έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, ένας από αυτούς είναι ο τουρισμός και εκεί πάει καλά. Ένας άλλος τομέας είναι η ναυτιλία. Η ναυτιλία πάει καλά επειδή δεν παρεμβαίνει το κράτος. Όπου δεν παρεμβαίνει το κράτος, πάει καλά. Άρα, αντί να επενδύσουμε και να στρέψουμε και το ανθρώπινο δυναμικό και τους εθνικούς μας πόρους σε αυτούς τους τομείς, επιμένουμε να πιστεύουμε ότι το 2009 ήμασταν καλά και θα γυρίσουμε πίσω το 2009. Προχθές έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας απόφαση να γίνουν οι μισθοί των ενστόλων όπως ήταν το 2012. Λες και δεν συνέβη κάτι σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα. Απόφαση των δικαστών είναι αυτή. Να επιστρέψουν οι μισθοί των ενστόλων στο 2012. Τελεία. Και να του δώσει και αναδρομικά. Δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί τα τελευταία 7 χρόνια. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε φτωχή χώρα. Είμαστε μια χώρα που ξοδεύει περισσότερο από όσα βγάζει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να βγάλουμε περισσότερα. Άρα τι να κάνουμε, να δουλέψουμε στους τομείς που έχουμε κάποιο συντηρητικό πλεονέκτημα. Τόσο απλό είναι. Και σου δίνουν οι άλλοι εταίροι σου τα λεφτά και τη βοήθεια για να το κάνεις. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Εμείς όμως θέλουμε όχι. Να γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε πάλι στην εποχή που έπαιρνα εγώ 15.000 το Άλτερ. Είναι σωστό. Και δεν είναι ιδιωτικό κανάλι το Άλτερ, γιατί είχε κρατική διαφήμιση, είχε την Αγροτική, είχε την ΕΔΕΗ, είχε τον ΟΤΕ, έτσι ζούσε. Ήταν κομματικό κανάλι. Δεν ήταν, αλλά δεν έχει σημασία, έτσι δούλευαν όλοι. Έτσι δούλευαν. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Πάντως, θα σας πω κάτι, γιατί κάνετε λάθος, κύριε. Πρώτο, όλα βλέπετε γύρω σας και τα νοσοκομεία και την γέφυρα στο ιατήριο και τα μεγάλα έργα υποδομής έγιναν από αυτά τα λεφτά. Ότι κόστησαν τα έργα αυτά πολύ περισσότερο από όσα στις υπόλοιπες χώρες, αυτό είναι δικιά μας διαχείριση. Εμείς φταίμε. Εμείς τους επιλέξαμε. Εμείς, προσωπικά εσείς, κυρία μου. Προσωπικά εσείς και εγώ. Εσείς, τους ανθρώπους αυτούς επιλέξατε εσείς. Αυτή η ιστορία με τους πολιτικούς. Αυτή η ιστορία με τους πολιτικούς, κύριε, συγγνώμη σας διακόπτω και πάλι. Αυτή η ιστορία με τους πολιτικούς πρέπει να σταματήσει. Η πολιτική είναι η φωτογραφία μας. Ο καθένας από εμάς, ο κύριος Πολάκης, είναι φωτογραφία των κριτικών ψηφοφόρων. Τελεία. Αυτός είναι. Γιατί. Μα γι' αυτό συμπλέγουμε. Δημοκρατία έχουμε. Εντάξει. Τι να βάλουμε τους ξένους για να έχουν μηχανισμούς. Κόφτες. Το λόγο έχει ο κύριος Γόλιας και η Αποστολή. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο επειδή έχει περάσει η ώρα να προχωρήσουμε. Πάλι. Τελευταία ερώτηση, κυρία Αναπαντά. Κύριε Κώστα, έτσι για να φύγουμε λίγο πιο ήρεμοι, εσείς που έχετε καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων από εμάς, με τους πολιτικούς που βγάζουμε εμείς, με την κατάσταση που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, έχουμε ελπίδα ή να το πάρουμε απόφαση ότι είμαστε καταδικασμένοι. Ρωτήσω, έχω πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Οι χώρες δεν πεθαίνουν. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Οι άνθρωποι πεθαίνουν. Οι άνθρωποι πεθαίνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν εμείς καταφέρουμε να κρατήσουμε όρθιοι και ζωντανοί μέχρι να γίνει η ανάκαμψη. Η ανάκαμψη θα γίνει κάποια στιγμή. Όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, συμπιεσμένο ελαττήριο είναι. Λέει όταν το αφήσει θα πετάξει. Ωραία. Ποιος το συμπιέζει, έτσι του είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε μόνοι. Αλλά η ανάπτυξη σίγουρα θα έρθει. Το θέμα θα είναι όταν θα έρθει αυτή η ανάπτυξη, εγώ θα είμαι όρθιος ή θα είμαι 70 χρονών. Έτσι, αυτό δεν έχω την απάντηση. Κανονικά, βλέποντας τις άλλες χώρες, βλέποντας σήμερα την Ιρλανδία να τρέχει με 7% ρυθμό ανάπτυξης, βλέποντας την Κύπρο, τι διαφορά έχουν οι Κύπροι πολιτικοί από τους Έλληνες. Φάγανε το μνημόνιο και τους το φορτώσαμε εμείς σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, με τα δικά μας ομόλογα πτώχευσαν οι τράπεζες τους. Έτσι, φάγανε το μνημόνιο. Μαλώσανε στην αρχή, αφού μαλώσανε, μετά συμφωνήσανε. Θα κάνουμε 3 πράγματα να φύγουμε από το μνημόνιο. Και φύγανε. Και τώρα τρέχουν, έχουν αριθμό ανάπτυξη 2%. Βγήκε σήμερα, βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για την ανάπτυξη και δείχνει όλη την Ευρώπη, να έχει ρυθμό
ανάπτυξης θετικό εκτός από μια χώρα. Μετά από 7 χρόνια ύφεσης, αφού χάσανε 30% του εισοδήματός μας. Και επιμένουμε να λέμε ότι δεν φταίμε εμείς. Φταίνουν οι άλλοι. Φταίνουν οι ξένοι, φταίνουν οι κακοί πολιτικοί, φταίνουν τα συστήματα, φταίνουν όλοι οι άλλοι. Δεν είπα αυτό, κύριε. Δεν είπα αυτό. Όχι, δεν το καταλάβατε. Το επαναλαμβάνω γιατί δεν το καταλάβατε και με όλο σεβασμό. Επαναλαμβάνω. Όταν ξεκινάς μια αλλαγή, ξεκινάς πρώτα από το είδωλο στο καθρέφτη. Αν δεν ξεκινήσεις από τον εαυτό σου, από το πού στρέφεις τις προσπάθειές σου. Αν δηλαδή εγώ, προσωπικά εγώ, Χρήστο Πόνθος, επιμένω να αναπαράγω τη δημοσιογραφία του πριν από 10 χρόνια, να λέω τα ίδια πράγματα που λέγαμε πριν από 10 χρόνια, κάνω λάθος. Αν επιμένω να διεκδικώ τους μισθούς που διεκδικούσα τότε, με τον τρόπο που τα διεκδικούσα, κάνω λάθος. Πρέπει να προσαρμοστώ στην καινούργια πραγματικότητα. Ξεκινάω από μένα. Γι' αυτό λέω πράγματα που δεν λένε οι άλλοι συνάδελφοι μου, κύριε Να πούμε τα υπόλοιπα μετά από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Δεν τελείωσαμε. Έχουμε τη συνέχεια. Θα σου πω πώς θα φύγουμε. Κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί οι απόψεις δικές σου να μην συμπίπτουν με τις απόψεις όλων, όμως ήταν πολύ αρχή, αναλυτική και σαφή η ομιλία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για όσα μας είπατε. Κατά τη στήθειά μας τώρα. Θα μου διαλόγια λοιπόν για την προσωπικότητα του κ. Κώστα. Ο σημερινός μας λοιπόν ομιλητής, ο κ. Χρήστος Κώστας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου και τελείωσε τις βασικές σπουδές. Το Λύκειο όμως το έβγαλε στην πόλη Τζάκσον, του Μίτσιγκαν, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου μετέβη ως υπότροφος προγράμματος Νεολαία για την Κατανόηση. Στη συνέχεια πραγματοποίησε τις πανεπιστημιακές σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Πολιτικών Επιστημών, με καθηγητή τον κ. Κοκανίδη, ενώ αμέσως μετά επελέγει για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κίνα, όπου και σπούδασε διπλωματία και οικονομία, και από όπου αποφύτησε με τον βαθμό άριστα. Γι' αυτό ξέρει και Κινέζικα. Είναι από τους λίγους που ξέρει Κινέζικα. Μετά τα αυτά εργάστηκε για 2 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όπου αποκόμισε σημαντικότητα εμπειρία πάνω στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Είναι γνώστης των γλωσσών αγγλικά, γαλλικά και κινέζικα. Στον επαγγελματικό στίβο, ο κ. Κώστας ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, την οποία και αγάπησε πραγματικά. Ξεκίνησε σαν οικονομικό συντάκτης από την καθημερινή πανελλήνια οικονομική εφημερίδα Express, ενώ συνεργάστηκε και με άλλες εφημερίδες οικονομικού περιεχομένου, όπως ο Κόσμος του Επενδυτή και τα Παραπολιτικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορες ενημερωτικού χαρακτήρα παγκόσμιας εμβέλειας εκπομπές σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως ο Alter με τον τίτλο Hydrogeus και το σταθμό Action 24. Η παρουσία του κ. Χρήστου Κώστα στον ευρωπαϊκό χώρο είναι πλουσιότατη και πολυσχηδής. Από το 1985, αμέσως μετά την ίδρυσή του, άρχισε να εκπροσωπεί το σπίτι της Ευρώπης Θεσσαλονίκης στις τακτικές συνελεύσεις των Προέδρων των Ευθυνών της Ευρώπης στην Ομοσπονδία, στο Ζεχάουζεν της Γερμανίας, όπου πραγματοποιούνταν 2 φορές το χρόνο. Αργότερα εξελέγει και μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, θέση στην οποία επανεξελέγει πολλές φορές. Συμμετείχε ως προεδρεύοντα αλλά και ως ομιλητής σε όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια του Ιστιτούτου της Ευρώπης Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων Ιστιτούτων της Ευρώπης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο κ. Χρήστος Κώστας είναι μια προσωπικότητα της δημόσιας ζωής του τόπου μας. Πρικισμένος με διάθεση για έρευνα και αναζήτηση, διψασμένος για μάθηση και νέες γνώσεις, ταλαντούχος στη γραφίδα αλλά και στην ευγλωδία, το αποτάσσαμε σήμερα άλλωστε, ο κ. Χρήστος Κώστας αποτελεί μια μοναδική περίπτωση επιτυχημένου δημοσιογράφου με περαιτέρω δυνατότητες εξέλιξης και αναζήτησης ανώτερων θέσεων στο δημοσιογραφικό στερέωμα. Και γι' αυτό του ευχόμαστε πολύ εγκάρδια κάθε επιτυχία. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιτούτου της Ευρώπης Βήρων αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει στον κ. Χρήστο Κώστα τον ευρωπαϊκό του έπαινο. Το εμπορικό υπηρετήριο, το οποίο μας φιλοξενεί στην αίθουσα αυτή,
και είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, μας παρέχει όπως κάθε χρόνο το δίπτο, το κοκτέιλ στον 8ο όροφο απάνω, όπου σας καλώ όλους να πάμε, να μιλήσουμε πάλι, να συνεχίσουμε τις απορίες. Φίλοι τηλεθεατές, ήρθαμε και κάναμε έφοδο του κλάδου του Μανώλη. Αντί να τον βρω λοιπόν στον κοπελιό του τα εργαστήρια με τα τεχνικά ηλεκτρονικά τελευταίας φύσεως εργασίες και εργαστήρια τα οποία φτιάχνουν έως και το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, του πλοίου, σας το έδειξα κάτω. Επήκα λοιπόν και του έκανα έφοδο και είδατε πού τον βρήκα. Αλλά ο Μανώλης δεν φτιάχνει μονολίδες. Παίζει και λίρα, αλλά συγχρόνως έχει και φίλους τους οποίους με πρώτη ευκαιρία τους προσκαλεί για ένα κρασί. Εγώ ήμουν τυχερός σήμερα. Ο Θεός μου πέμπει παρέα, κρασί, φαΐ, λεφτά που τα μας επέψει δεν κατέχω. Ή να τα κάνω, αλλά δεν χρειάζεται. Έλα μπράβο, δεν χρειάζεται να μας τα πάρουν και να μας τα φορολογήσουν. Το λοιπόν, ο Μανώλης, ο κλάδος είναι εδώ, ο Καφαντάρης, ο γιος του πάλε ποτέ του μεγάλου του φίλου μου του Καφαντάρη, μας άφησε χρόνος, αλλά έχει αφήσει την ιστορία του. Ο Μανώλης, ο κλάδος, Ηλίας, ο Ηλίας ο Νικηφοράκης, Μέαμπες. Μέλαμπες. Μέαμπες ή Μέλαμπες. Μέλαμπες, Μέλαμπες. Κατεφημισμό έτσι το λέγανε για γρήγορα. Και ο Δουκάκης. Και αυτός από τις Μέλαμπες. Ο Γιάννης από τις Μέλαμπες αυτός. Πάλε ποτέ ποδοσφαιριστής του Κεραυνού Ρεθύμνης. Το δαίμονα τον θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Με τις πιθούριδες και όλη τη σειρά εκείνη, φίλοι τηλεθεατές. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι η εκπομπή θα πρέπει να αναδείξει κρυφά ταλέντα, παρέες ήρεμες, ήσυχες, που δεν αναζητούν τη δημοσιότητα, αλλά εμείς τους αναζητούμε για να δούμε πώς περνούνε. Μανώλη, καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σε βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε, Μανώλη. Καλώς σε βρήκαμε. Και καλά να περάσουμε και απόψε. Να είστε καλά. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη και εσύ καλώς όρισες. Περάστε Ελίες, είχαμε στο χωριό ένα και στέχεια παρεάκια όλο έλεγε. Είμαι άτιμος, καλιά περνώ στα ξένα σπίτια παρά στο δικό μου. Εδώ και εμείς. Καλώς σε βρήκαμε. Και του καιρού και πάντα. Αμή Παναγιά. Thank you.
Μίξαμε ένα κρασί. Το δικαιούμαστε, παιδιά. Καλώ σα μίξαμε. Εγώ λέω να ξανοίξουμε το περιεχόμενο στο ταψί για την αμαρτία. Παιδιά, σήμερα γιορτάζω και τα γενέθλιά μου τα είχα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ναι, πολύ γνωστό. Κόψε μου λέει ένα για τα χιλιάδε. Άμα μου λέει τα χιλιάδε, σου δίνω και ρέστα. Αν πει τα εκατοστή, δεν θα δώσω. Εγώ 70, δεν σου δίνω φράγκο. Σωστό. Καλό. Ναι. Yeah.
Γιάννη. Η μέρα πέσει το χωριό. Δουλέψατε ένα κρασάκι, παιδιά. Με τις υγείες μας, Γιάννη. Αντέλα πάει κάτσε, γιατί η χέρα μου καημένα δεν πάει. Η χέρα μου δεν πάει και θα ξαναπάρω τις φάξεις μια ώρα. Μπαίνουμε σε λίγο στο κύριος πρόγραμμα. Ναι, βέβαια. Αχ, μάθανε
Για τη σε τι απούρνει
απόγειε, γιατί σε τι απόγειε. Για που γίνε καρβουνό η καρδιά μου. Yeah.